και την, διαβάσα και τη δήλωση του κυρίου Αναστασιάδη. Α, ε, Α, την Κύπρο. Ε, εάν θεωρούμε ότι ε, μπορούμε σε να δώσουμε λύση ε, με στρατιωτικοποίηση, αυτό θα είναι το τέλο του, του, ελληνικού κυπριακού ελληνισμού. Ε, δηλαδή κοίταξ, έχει γίνει χαμό. Έχει μεγάλη αίσθηση αυτή ναι. η δήλωση. Δεν έχει παίξει ακόμα στον αέρα. Είναι, η πρώτη, βγήκε, είναι μια μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει ο πρόεδρο Αναστασιάδη και είναι το, πιο, το επίμαχο σημείο τώρα ναι. αυτό. Που ναι. Πουλήτου θα καταστραφεί ο ελληνισμό. Ναι. Αν υπάρχει θέμα εμπλοκή πολεμική με την Τουρκία. Νο, Εγώ είμαι πάντα σκηπιακής... υπέρ του διαλόγου και τη των... διπλωματία και, και ο των ελληνικών λύσεων. Το ίδιο λέει και ο Ακάρ. Ναι, σωστά. Αλλά σωστά. θα δούμε πώ θα λέει και ο Ακάρ. Ναι, λίγο από τι απειλέ. Γιατί, όπω μα έλεγε ο Μανώλη και πριν από λίγο, έχουμε το αποστρατιωτικοποιήσετε τα νησιά, έχουμε το μειώσει τον εναέριο χώρο και έρχεται ο Ακάρ και λέει: Και μην μα τεστάρετε γιατί θα στεναχωρηθείτε. Έχουμε Να βάλουμε... συνηθίσει από προκλητικέ δηλώσει, αλλά εδώ νομίζω ότι πια τερματίζεται. Να βάλουμε λίγο μία τάξη. Η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι παραλογισμό. Σας πω για παράδειγμα, οι Τούρκοι αναφέρονται στη συνθήκη τι, των Παρισιών... η Παρισίων συνθήκη της Λοζάνης, τι προβλέπει και τη χρησιμοποιεί. Ακούστε, αυτή αναφέρονται σε τρεις συνθήκες. Μάλιστα. Στη συνθήκη της Λοζάνης για τα στενά, στη συνθήκη mm -hmm. της Λοζάνης για την ειρήνη και στην αποστρατικοποίηση των δεδεκανήσεων με μια σύμβαση 47 των Παρισιών. Νομικά απαντούνται πολύ εύκολα. Α σα δώσω για παράδειγμα, για δύο από τα νησιά μα που επικαλούνται την Συνθήκη των Στενών, έχει αντικατασταθεί όλο το μέρο αυτή τη συνθήκη από τη Συνθήκη του Μοντρέ, mm -hmm. όπου οι ίδιοι Τούρκοι μέσα στη Βουλή, ο τότε Πρωθυπουργό είπε, Τώρα πια στρατικοποιούνται γιατί λίμνονε. Ναι, δύο νησιά, λίμνο κτλ. Έχουν απαντηθεί αυτά. Mm -hmm. Για τη δε συνθήκη των Παρισιών που αναφέρονται για τα Δωδεκάνησα. είναι κομικό. Ξέρετε πού προβλέπει αποστρατικοποίηση αυτή η συνθήκη mm -hmm. στη Βουλγαρία. Στη Ρουμανία, μέχρι και σε μέρη τη Φιλανδία, αποστρατικοποίηση, αλλά αυτό ήταν ακατάλληπο τη Σοβιετική Ένωση mm -hmm. που είχε ξεπεραστεί. Ξεχνάνε όμω ότι σε αντίστοιχε συνθήκε, για παράδειγμα, ε, στην συνθήκη τη Λοζάνη, λέει ότι δεν επιτρέπεται στα τουρκικά αεροσκάφη να υπερίπτανται mm -hmm. στο Αιγαίο στα ελληνικά νησιά. Λοιπόν, νομικά έχουν απαντηθεί αυτά και είναι παραλογισμό αυτό όσον και αφορά την αποστρατικοποίηση. Από Οι Τούρκοι δεν τον μιλάνε για Σε Και βάζουν στο τραπέζι δίθεν διαλόγο να και Να δούμε και την πιο μεγάλη εικόνα. Ρωτάμε τον γείτονα. Εσύ γιατί κόπτεσαι, αν εμεί έχουμε σε έδαφο το οποίο έχουμε την κυριαρχία μα, mm -hmm. αν είναι στρατικοποιημένο ή όχι. Γιατί κόπτεσαι. Ποιο είναι το δικό σου πρόβλημα, βρε γείτονα. Αφήστε το νομικό μέρο. Mm -hmm. Να δούμε το πολιτικό. Τι θε. Να έχει πιο εύκολη πρόσβαση στρατιωτική. Mm -hmm. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Να το κρατήσουμε στην άκρη. Πάμε τώρα για τον εναέριο χώρο. Εκεί υπάρχει ένα ειδικό καθεστώ στο Αιγαίο, όπου έχουμε έξι ναυτικά μίλια στη θάλασσα. Και μιλάμε για κυριαρχία, δεν δέκα. μιλάμε για απλό κυριαρχικό δικαίωμα τώρα. Mm -hmm. Και δέκα ένα αέριο. Αυτό γιατί το κάνουμε εμεί, δεν ακούγεται λίγο περίεργο. Σου λέω άλλο. Είναι μια παραδοξότητα, όμω mm -hmm. ε, θα, θα πρέπει να κατανοήσουν και οι Τούρκοι ότι υπάρχει ένα ειδικό mm -hmm. καθεστώ στο Αιγαίο. Επειδή είναι μια περιορισμένη θάλασσα, εμεί καλή την πίστη δεν έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μα στην θάλασσα από τα 6 στα 12. Μάλιστα. Το δεν σημαίνει όμω ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Ναι, αλλά έρχεται η Τουρκία και δεν ερχόμαστε... εδώ, αέριο εδώ, ναι, εδώ, λοιπόν υπάρχει ε, ένα, παράδοξο. Τα σου είδατα, Μπορείς, όμως, ένα παράδοξο. Μπορεί όμω να αυξήσει και τα φορικά χωρικά ύδατα. Ακριβώ. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα, παράδοξο καθεστώ στα μάτια του διεθνού δικαίου, όμω κατ' δικαιολογείται από το καθεστώ του Αιγαίου. Και αυτό ξέρετε είναι μια Θετική προσέγγιση Ελλάδο. Διότι η εναλλακτική είναι να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και σε αέρα και σε θάλασσα, mm -hmm. να κρατήσουμε τη μέση γραμμή, όπω λέει το Διεθνέ Δίκαιο, κοντά στα παράλια με την Τουρκία, mm -hmm. όπου, όπου η απόσταση δεν επιτρέπει τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά εμεί δεν προκαλούμε. Τώρα Αυτό για την που ευρύτερη. Πάντως, κύριε Δεσποτόπουλο, Ποτόπουλο, ότι σκέφτονται και οι τηλεθεατέ τώρα που μα παρακολουθούν, και είναι ένα εύλογο ερώτημα. Είναι πώ ακούμε, για παράδειγμα, υπουργού τη τουρκική κυβέρνηση να προσκαλούν την Ελλάδα σε διάλογο όταν μετά από λίγε ώρε βγαίνει ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα και λέει: Μην είμαστε στάρτε και θα στεναχωρηθείτε. Το Αυτό τι νόημα βγάζει. Που, δηλαδή δεν θα στεναχωρηθούν στο διπλωμα... Στο διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, δηλαδή το λέει ο Υπουργό Άμυνα αυτό. Όχι στο πραγματικό δεν... επίπεδο, εμεί θέλουμε να μάθουμε τι σημαίνει. Α. Όταν μα λέει θα στενοχωρήσουμε. Καταλάβατε. Δηλαδή για... mm. έχουμε και τη δήλωση του κ. Αναστασιάδη, αλλά δηλαδή τη συνδυάσετε αυτά Βγάζει νόημα αυτό εννοώ κύριε Δεσπότη. Τι δημιουργή. εννοώ ότι θα πάμε, θα, πάνε σε, θα πάμε σε ένα επεισόδιο ενδεχομένω. στο οποίο η Ελλάδα θα χάσει και θα στενοχωρηθεί με αυτό, ε, αυτή ε, την άξια. Αυτό λέει ουσιαστικά, αυτό το, λέει. το λέει με ένα πιο διπλωματικό τρόπο ο Υπουργό Άμυνα. Τώρα... Mm -hmm. Οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώ ομοιρία. Ομοιρία κατεμέ τη ελληνική πολιτική τάξη, αλλά και ομοιρία τη Ευρώπη. Ομοιρία σε επίπεδο δομή. Ομ. Θα σα πω το εξή. Ναι, βεβαίω. Διότι σκεφτείτε ότι από τα γεγονότα τη Κύπρου έχουν περάσει 46 χρόνια και έχουμε ανεκμετάλλευτο, πιθανολογούμενο ορυκτό μα πλούτο. Ο οποίο ήδη απαξιώνεται. Να σα πω mm -hmm. δηλαδή, αν βρεθεί πια πετρέλαιο. Τώρα δεν συμφέρει. Και. Είναι, είναι όχι μόνο αυτό. Είμαστε σε ένα καθεστώ απαγόρευση. Πια εγκαταλείπεται το πετρέλαιο σαν μορφή ενέργεια. Mm -hmm. Πολύ πιθανά σε 20-30 χρόνια από τώρα να συμβαίνει το ίδιο με το φυσικό αέριο. Mm -hmm. Άρα έχουν περάσει 46 χρόνια κινησία. Το 1977 κάναμε και ένα πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο τη Βέρνη, με την Τουρκία, όπου λέμε ότι δεν κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο. Mm -hmm. Βέβαια στην πραγματικότητα λέμε δεν κάνουμε έρευνε, δεν τρυπάμε. Όταν είπαμε Αιγαίου, στην ουσία νοούσαμε παντού, γιατί τότε δεν υπήρχε Ανατολική Μεσόγειο στο μυαλό μα. Το Αιγαίο είχαμε σωστά, τότε σωστά. και τα γεγονότα. Γενικώ τα πράγματα είναι παγωμένα. Οι Τούρκοι λοιπόν τι φαίνεται. Σου λένε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν, λένε αυτοί οι πόροι. Αλλά οι Τούρκοι όμω τι λένε ότι αυτοί οι πόροι είναι δικοί μου ή θα πρέπει να περάσουν από Ξηστάμε μένα αρχαία, για να μάτι, προσεγγίσουν πρώτα. στην Ευρώπη, ήδη <coughs> πέναν τέσσερι από την Τουρκία. Γενικώ ασκεί μια πειρατεία στην περιοχή. Αυτό όμω που είναι πολύ θλιβερό και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων είναι ότι η Ευρώπη είναι όμοιρο τη Τουρκία.